Λοιπόν, είμαι ο Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι με τη Σίλια, τη Σάσα και τη Σοφία. Καλά τα πάει έτσι, τα ονόματα. Εντάξει, οκ. Okay. Από το σχολείο Μικρό Δέντρο. Για να κάνουμε μια συζήτηση για το σχολείο και γενικά. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μου πείτε γιατί χρησιμοποιείτε τη λέξη συνοδός και όχι παιδαγωγός ή δασκάλα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια μετάφραση του ισπανικού όρου ακομπανιάντε, αν το λέω σωστά, γιατί έχουμε εμπνευστεί ιδιαίτερα από τα σχολεία της Ισπανίας, τα ελευθεριακά σχολεία της Ισπανίας, και χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Δεν υπάρχει μια λέξη, ας πούμε, που να εξηγεί ακριβώς αυτό τον ισπανικό όρο, οπότε επιλέξαμε τη λέξη συνοδεία. Κάπως δεν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη δασκάλα, που ακριβώς παραπέμπει σε αυτήν την τοπική σχέση. Mm-hmm. Από την άλλη, υπάρχουν και άλλες, ας πούμε, άλλα εγχειρήματα. Ο Μικρός Δουνιάς χρησιμοποιεί συνοδοιπόρος, συνοδοιπόρησα. Οπότε, ούτε και στα αγγλικά υπάρχει. Δηλαδή, και το companion είναι περίπου, δεν έχει ακριβώς, ας πούμε, την ίδια έννοια. Είναι ακριβώς επειδή θέλουμε να συνοδεύσουμε τα παιδιά στην ειρηνική εξερεύνηση του εαυτού, του άλλου και του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Οπότε βρήκαμε ότι αυτή ενδεχομένως είναι η πιο ταιριαστή μετάφραση αυτού. Ωραία. Του όρου. Να πω, παιδιά, ότι όποια θέλει παρεμβαίνει, μιλάει δηλαδή. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή δεν δίνω εγώ το λόγο. Ναι. Θέλω να μου πείτε πότε αρχίσατε να σκέφτεστε τη δημιουργία του σχολείου και γιατί. Να πούμε ότι από εμάς τρεις εσάς ήταν στην αρχή, mm-hmm. εμείς είχαμε μετέπειτα. Και νομίζω ότι κάθε μια μας σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της είχε αυτή την επιθυμία, αυτό το όνειρο και νομίζω ότι κάπου εκεί το 2015 συναντηθήκαμε. Mm-hmm. Αν μπορείς να πεις εσύ το ξεκίνημα του Μικρού Δέντρου πίσω από την αρχή. Γενικά όμως το Μικρό Δέντρο μέσα στην ιστορία του πάντοτε συσπήρωνε κόσμο ο οποίος κάποτε είχε αυτό το όνειρο, αυτό το όραμα να δημιουργηθεί ένα ελευθεριακό σχολείο. Τώρα το Μικρό Δέντρο συγκεκριμένα σαν ιδέα ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα γονέων κατά κύριο λόγο, όπου ήταν νέοι γονείς που κατά κύριο λόγο τα παιδιά τους ήταν στην ηλικία 1, 2, 3 χρονών. Οπότε είχαν να αντιμετωπίσουν άμεσα το ζήτημα πού θα πάει το παιδί στο σχολείο. Ήταν κάτι πολύ πραγματικό, ας πούμε. Οπότε και κάλεσαν μία ανοιχτή συνέλευση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί βρεθήκαμε, ας πούμε, η πρώτη μαγιά, η πρώτη κοινότητα, η πρώτη ομάδα. Οπότε όμως, επειδή ακριβώς δεν υπήρχαν εκείνο τον καιρό τουλάχιστον συνελεύσεις που καλούσαν για την υλοποίηση, για τη δημιουργία ενός σχολείου, η αλήθεια είναι ότι συσπήρωσε πάρα πολύ κόσμο, γονείς και μη γονείς. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και βρεθήκαμε μετά με τους γονείς ή τότε παιδαγωγική ομάδα, γιατί η παιδαγωγική ομάδα μέσα στα χρόνια έχει αλλάξει. Ναι, τα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Οπότε ξεκίνησε η πρώτη συνέλευση, ας πούμε, καλέστηκε το 2012 και ήταν από γονείς. Mm-hmm. Και εκεί βρεθήκαμε, ναι. Ωραία. Και πού πρωτοεγκαταστάθηκε το σχολείο? Στην αρχή το σχολείο ήταν οι συνελεύσεις. Ήταν 1,5 χρόνο, είχαμε προπαρασκευή, όπου συζητούσαμε παιδαγωγικά θέματα, διαδικαστικά θέματα, πολιτικά θέματα, οικονομικά, όλα αυτά ακριβώς πώς θα φτιάξουμε το σχολείο. Έτσι, κάναμε συνελεύσεις σε διάφορους χώρους, σε πάρκα, σε πλατείες, στο στρατόπεδο Καρατάσου που είχε δραστηριότητες, είχε τον Μπαχτσέ, ή τέλος πάντων. Στο σχολείο την κατάληψη, δηλαδή στο Μικρόπολης. Φιλοξενούμαστε σε διάφορους χώρους και κάναμε τις συνελεύσεις. Ώσπου το 2013 βρήκαμε στο Κρυονέρι αυτή τη μονοκατοικία, στις αρχές του Σέξου, οπότε και το σχολείο εξ αρχής, το πρωινό, ας πούμε, ξεκίνησε εδώ πέρα. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι, εντάξει τώρα, να μην τους πούμε όλους, αλλά πάνω κάτω οι θεωρητικοί, ας πούμε, στους οποίους στηρίζεται αυτή, ξέρω εγώ, την προσπάθεια και αν υπάρχουν και σύγχρονοι θεωρητικοί και παιδαγωγοί που σας έχουν επηρεάσει, ας πούμε, αν στηρίζεται μόνο. Γιατί εντάξει, παλιές παιδαγωγικές θεωρίες υπάρχουν, okay, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν υπάρχουν σύγχρονες καθόλου. Mm-hmm. Θέλετε να μου πείτε. Ξεκινήσω εγώ έτσι από mm-hmm. παλιά και θα συμπληρώνετε, mm-hmm. που συνδέεται λίγο και με την προηγούμενη ερώτηση. Σίγουρα ένα σχολείο που μας έχει επηρεάσει είναι το Summit Hill.
του φέτος, πέρσι, το 21 έκλεισε 100 χρόνια λειτουργίας. Εγώ προσωπικά όταν πρωτοδιάβασα το θεωρία και πράξη της αντιαρθρακής εκπαίδευσης του Νίλ, ήταν και η πρώτη φορά που σκέφτηκα ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με την εκπαίδευση. Θεωρείται η πρώτη δημοκρατία των παιδιών. Η Μαρία Μοντεσόρη μας έχει επηρεάσει πολύ σε σχέση με όλη τη φιλοσοφία, όπως λέγαμε και χθες στην εκδήλωση, ότι δεν βλέπουμε τη μοντεσορινή εκπαίδευση απλά εργαλειακά, δηλαδή πώς να χρησιμοποιήσουμε τα παιδαγωγικά υλικά για να μάθουν τα παιδιά καλύτερα τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, αλλά κυρίως μας έχει εμπνεύσει η φιλοσοφία της. Εντάξει, συμπληρώσαμε. Πολύ άλλη. Ας πούμε ότι έχουμε κάνει μια σύνθεση διάφορων παιδαγωγών και παιδαγωγικών ρευμάτων που μας έχουν εμπνεύσει. Δεν ακολουθούμε αμιγώς μία μεθοδολογία. Οπότε μας έχει εμπνεύσει, για παράδειγμα, ο Φρενέ, που ήταν ο άλλος παιδαγωγός που εισήγαγε τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση σαν εργαλείο για να έχουν τα παιδιά λόγο και ασχολήθηκε με τη διαχείριση της τάξης στο σχολείο του. Μας έχει εμπνεύσει ο Φρανσίσκο Φερέρα, φυσικά, για τον οποίο μιλούσαμε και χθες, που ήταν ένα αρχικό δάσκαλος στην Ισπανία και ενέπνευσε το κίνημα των μοντέρνων σχολείων. Πρώτη φορά στην εκπαίδευση των φύλων, των τάξεων, της φυλής. Και επίσκεψη στη κοινότητα, στο περιβάλλον, το φυσικό και το ανθρώπινο. Σε σχέση με την παιδική συνέλευση, που είναι ένα βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της παιδαγωγικής, έχουμε εμπνευστεί από τον Γιάννου Σκόρτζακ, που ήταν πολωνοεβραίος γιατρός και ξεκίνησε ένα αυτοοργανωμένο ορφανοτροφείο στο γκέτο. Της Βαρσοβίας. Επίσης, πάλι σε σχέση με την παιδική συνέλευση, μας έχει εμπνεύσει ο Πάολο Φρέιρε, ο οποίος ασχολούνταν περισσότερο με την εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά κάπως με την κριτική συνειδητοποίηση μπορέσαμε να βρούμε και εμείς τρόπους για το πώς αυτό μπορούμε να το κάνουμε μαζί με τα παιδιά. Και φυσικά, όπως είπε η Σοφία πριν, και το Σάμιτ, που και εκεί έχει μια διαφορετικού τύπου συνέλευση των παιδιών. Σε σχέση με τη δόμηση του κοινοτικού σχολείου και την έκφραση των παιδιών, έχουμε εμπνευστεί από τα κοινοτικά σχολεία του Ρέτζιο Εμίλια και τον Λόρις Μαλαβιούτσι, που ήταν κάπως σημαντική φιγούρα αυτών των σχολείων. Και κάπου εκεί. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια, μετά από και κάποιες επισκέψεις που κάναμε σε σχολεία στο εξωτερικό, αρχίσαμε να ασχολούμαστε περισσότερο και με την παιδαγωγική του δάσους. Και για αυτό το σχολείο μας, ενώ αρχικά κυρίως ήταν στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού εδώ, πλέον τα παιδιά κυρίως κινούνται έξω, δηλαδή στον αγρό, στο χώρο που είμαστε τώρα εδώ. Όπου έχουμε μεταφέρει τα υλικά μας όλα έξω και βλέπουμε πως η επαφή με τη φύση και η ελευθερία της κίνησης που προσφέρει είναι πολύ θετικά επιδραστική, μάλλον. Θετικά επιδραστική, ναι. Απελευθερωτικό, σίγουρα. Πάντως, όταν ας πούμε, ξεκινούσαμε να γράφουμε το παιδαγωγικό πλαίσιο και γίνανε όλα αυτά τα διαβάσματα στην ουσία της ιστορίας της παιδαγωγικής, ενώ της νέας αγωγής, της σύγχρονης, ας πούμε, ποτέ δεν είχαμε κάποια έτσι, αναγκαιότητα να θέλουμε να επικεντρώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο, ας πούμε, θεωρητική επιρροή. Δηλαδή και αυτό βλέπουμε, ας πούμε, στο παιδαγωγικό μας πλαίσιο είναι μια σύνθεση αναρχικής, ελευθεριακής και δημοκρατικής εκπαίδευσης. Γιατί ακριβώς αυτά τα εγχειρήματα, αυτές οι φιλοσοφίες, τα σχολεία δηλαδή που γίναν όντως πράξη στο παρελθόν, συνέβησαν στον καιρό τους, ας πούμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να επικαιροποιήσουμε και να διδαχτούμε, ας πούμε, να εμπνευστούμε από αυτά τα σχολεία. Οπότε το παιδαγωγικό πλαίσιο του μικρού δέντρου, δηλαδή άμα παρακολουθήσουμε, ας πούμε, και τις μπροσούρες, ας πούμε, και τις θεματικές που επεξεργαζόμαστε, γιατί κάθε χρόνο ή τέλος πάντων κάθε διετία κάνουμε μια συλλογική αυτομόρφωση πάνω σε ένα καινούριο ζήτημα,
βλέπουμε, ας πούμε, πραγματικά και τη θεωρητική, ας πούμε, διαδρομή του μικρού δέντρου. Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολιόμαστε με τη θεωρία των κοινών και ιδιαίτερα με τα παιδαγωγικά κοινά. Και είναι κάτι, ας πούμε, που κάναμε αυτή τη διασταύρωση, αυτή τη συνάντηση, τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Οπότε, ας πούμε, είναι ένα καινούριο θεωρητικό, ας πούμε, εργαλείο, μια έμπνευση, την οποία την επεξεργαζόμαστε τώρα. Μπήκαμε τώρα σε αυτή τη διαδρομή, ας πούμε. Οπότε, αν θέλουμε να πούμε για τι συμβαίνει τώρα, για κάτι καινούριο, στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον, mm-hmm. μιλάμε, μας έχει εμπνεύσει ιδιαίτερη κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας. Mm-hmm. Και δηλαδή τα διαβάσματά μας κυρίως είναι σε αυτό το κομμάτι και η θεωρία των κοινών, τα pedagogical commons, ας πούμε. Οπότε το καινούριο είναι κάπως αυτό. Mm-hmm. Το πιο επίκαιρο, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, κατά κύριο λόγο. Okay. Από τους λεγόμενους, τέλος πάντων, κλασικούς του αναρχισμού, έτσι, τους πολύ γνωστούς, τέλος πάντων, ή και λιγότερο γνωστούς. Ποιος νομίζετε ότι έχει ασχοληθεί περισσότερο, ξέρω, με το θέμα των παιδιών, έχει γράψει πράγματα, είναι πιο επικεντρωμένος? Πάνω κάτω όλοι έχουν γράψει, αλλά ποιοι είναι οι πιο έτσι... Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό αυτό που λες, ότι οι περισσότεροι από τους θεωρητικούς του αναρχισμού πίστευαν ότι η εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας τους, οπότε μιλούσαν γι' αυτό. Μπορούμε να πούμε εμείς ποιους έχουμε μελετήσει, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν γράψει γι' αυτό, αλλά δεν έχουμε μελετήσει γι' αυτούς. Οπότε, ο Κροβότκιν και ο Ρεκλή ήταν δύο θεωρητικοί που μας έχουν εμπνεύσει πάρα πολύ σε σχέση με την επαφή τη δική μας και των παιδιών με το περιβάλλον και τη σχέση που χτίζουμε μέσα σε αυτό, σε σχέση με το πώς μπορείς να δημιουργήσεις μία κοινότητα παιδιών η οποία να μαθαίνει αυτόνομα και ολιστικά, πώς δηλαδή η εκπαίδευση δεν προέρχεται μόνο από τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά από τα ψυχικά, συναισθηματικά και όλες τις πτυχές της προσωπικότητας. Είναι μεταγενέστερα, ίσως αυτό δεν είναι τόσο διάσημος, ο Colin Ward, που ήταν μισό αιώνα αργότερα, αλλά κάπως μας ενέπνευσε στο κομμάτι που πρότεινε οι νέοι και τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους και να σχεδιάζουν πράγματα που έχουν να κάνουν με τις κοινότητές τους, γιατί κάπως αυτό πίστευε ότι βοηθάει να αρχίσεις να φαντάζεσαι την αλλαγή και να αρχίσεις να κάνεις πράγματα πάνω σε αυτές που έχεις και τώρα. Πάντως, ό,τι έχει μεταφραστεί, ας πούμε, στα ελληνικά, πραγματικά βλέπουμε ότι από την Ντεκλέρ, ας πούμε, μέχρι το Πακούλ υπάρχουν θράσματα, ας πούμε, για την εκπαίδευση μέσα. Οπότε σίγουρα όλα αυτά είναι εμπλουτιστικά, γιατί πραγματικά και ο καθένας ή κάθε μία είχε μια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή η Ντεκλέρ, ας πούμε, ήταν η δασκάλα των φτωχών, για παράδειγμα. Η Έμα Γκόλμαν, ας πούμε, υπερασπίστηκε το μοντέρνο σχολείο. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Σίγουρα κυρίως είναι αυτά που τα ερεθίσματα είναι αυτά που είπε η Σίλια. Από εκεί και πέρα, μεγάλη επίδραση είχε σε εμάς και η δεκαετία του 60 Αμερική με τον Paul Goodman, που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το βιβλίο του. Αυτό και το Paul Goodman είναι πολύ σημαντικός επίσης. Okay. Σοφία, θες να πεις κάτι? Όχι. Ωραία. Μ' αρέσει η συζήτηση άμεση. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα σε μια ερώτηση που να μην το κρύψουμε. Άλλωστε, που λέει και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, την έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες, τέλος πάντων. Γιατί αναφερόμαστε σε ελευθεριακή και αναρχική εκπαίδευση και τα διαχωρίζουμε αυτά? Δηλαδή, το ένα δεν είναι το άλλο, δεν είναι μέσα στο άλλο. Βέβαια, είπες σε κάτι πριν, είπες ελευθεριακή, αναρχική και δημοκρατική. Δεν θυμάμαι ποια το είπε. Σοφία, εσύ το είπες, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλετε να μου πείτε. Πότε ξεκίνησε όλο αυτό? Μπορεί και να ξεκίνησε στα ελληνικά, ας πούμε, από τη μετάφραση, από την κακή μετάφραση του Νίλ, το βιβλίο «Ελευθερία, όχι αναρχία», ενώ στην πραγματικότητα λέει «Ελευθερία, όχι ασυδοσία». Freedom, not license. Ναι, ακριβώς. Οπότε μπορεί να ξεκίνησε και από εκεί. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ας πούμε.
Και, εντάξει, και η ίδια η έννοια της αναρχίας που παρερμηνεύεται σαν έλλειψη αρχών, ενώ δεν είναι έλλειψη αρχών, είναι έλλειψη ιεραρχίας. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω από εκεί ξεκινάει όλη η παρεξήγηση. Mm-hmm. Γιατί και τα αναρχοκρατικά σχολεία έχουν πολύ συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Mm-hmm. Μπορούμε να εξετάσουμε, ας πούμε, ίσως για να το δούμε λίγο και πιο ερευνητικά, αλλά με μια παιδαγωγική πράξη εννοώ, δηλαδή λίγο πιο πρακτικά, πέρα από το θεωρητικό κομμάτι, ποια σχολεία αυτοποκαλούνται αναρχικά. Τα σχολεία που αυτοποκαλούνται αναρχικά είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το Παιδεία, το μοναδικό στην Ευρώπη. Δηλαδή, όσες παιδαγωγικές ομάδες και αν έχουμε συναντήσει, σε όσα, ας πούμε, φεστιβάλ και αν έχουμε πάει στο εξωτερικό ή όσα σχολεία και αν έχουμε πάει, μπορεί η παιδαγωγική ομάδα να λέει ότι, ξέρω, κατά κύριο λόγο αυτοπροσδιοριζόμαστε ως αναρχικοί αναρχικές. Αλλά το σχολείο δεν το λένε ότι είναι αναρχικό. Mm. Μπορεί να το πούνε ελευθεριακό, μπορεί να το πούνε δημοκρατικό, μπορεί να το πούνε αυτοοργανωμένο, αντιαυταρχικό. Αλλά αναρχικό, το μοναδικό σχολείο τουλάχιστον εμείς από τη δική μας την έρευνα που συναντήσαμε, ήταν το σχολείο Παιδεία. Ακόμα και το κίνημα των μοντέρνων σχολείων στην Αμερική, ενώ και οι γονείς ήταν κατά κύριο λόγο αναρχικοί και οι δασκάλοι και οι δασκάλοι και δασκάλες, σε ένα reunion που έγινε τώρα μέσα στην καραντίνα με απόφοιτους από αυτά τα σχολεία, οπότε είχαμε τη δυνατότητα, λόγω επειδή έγινε online, να είμαστε κι εμείς και να ακούσουμε τις μαρτυρίες και τα βιώματα αυτών των μαθητών και των μαθητριών, οι ίδιοι λέγανε πως τόσα χρόνια που πήγαιναν σε αυτά τα σχολεία ποτέ δεν ακούσανε τη λέξη αναρχία και αναρχικό. Δηλαδή, μπορεί όλο το σχολείο να λειτουργούσε με αυτές τις αξίες, mm-hmm. αλλά ναι, μετέπειτα, ας πούμε, προφανώς συνειδητοποίησαν ότι πηγαίνανε σε ένα αναρχικό σχολείο. Τώρα, τα ελευθεριακά σχολεία, ίσως, ας πούμε, με τα χρόνια, δηλαδή μέσα σε αυτό το μισό αιώνα, ας πούμε, και, εντάξει, το Σάμερ Χιλ έναν αιώνα τώρα, από ελευθεριακά, σήμερα, ας πούμε, ονομάζονται δημοκρατικά περισσότερο. Mm-hmm. Και θα λέγαμε ότι κάπως ο όρος ελευθεριακό σχολείο σου επιτρέπει να εισάγεις, ας πούμε, στις εμπνεύσεις σου και ανθρώπους και θεωρητικούς και θεωρητικές, οι οποίοι δεν αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί. Παρ' όλα αυτά, μιλούσαμε για την ελευθερία του ανθρώπου και του παιδιού. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο πιο ευρύ, ίσως. Mm-hmm. Παράδειγμα, mm-hmm. η Ρεμπέκα Ουάιλτ με το σχολείο Πέστα, ένα σχολείο, ας πούμε, στο Εκουαδόρ, η οποία δεν προσδιορίζει το σχολείο του, τώρα είναι εναλλακτικό, έτσι το λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, γιατί έχει γράψει, ας πούμε, στα αγγλικά δεν υπάρχει μεταφρασμένο, μεγαλώνοντας παιδιά με περιέργεια και ελεύθερα παιδιά με περιέργεια, κάπως έτσι, ας πούμε, μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, βλέπουμε ότι όλη η φιλοσοφία, αλλά και το πρόγραμμα, ας πούμε, το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, είναι ένα ελευθεριακό σχολείο. Mm-hmm. Αυτό, ας πούμε, μπορείς να το συμπεριλάβεις, ας πούμε, στα ελευθεριακά σχολεία. Παρόλο που δεν έλεγε ότι εμπνεόμαστε, ας πούμε, από αναρχικούς θεωρητικούς, ας πούμε, παράδειγμα. Mm-hmm. Πάντως, αν έχει τώρα κάποιο νόημα αυτό, να το πούμε, όταν είχαμε επισκεφτεί το σχολείο Παιδεία, και όπως είπα, ιδέα, όπως το λένε οι Ισπανοί, είχαμε δει αρκετές διαφορές με τα υπόλοιπα ελευθεριακά σχολεία που είχαμε επισκεφτεί, κυρίως προς τις υπευθυνότητες που είχαν τα παιδιά. Mm-hmm. Και γιατί κάπως και το μότο τους εκεί είναι ότι η ελευθερία πάει μαζί με την υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι και εμείς ταυτιζόμαστε πολύ περισσότερο με αυτή την ιδέα, mm-hmm. εδώ στο Μικροδέντρο. Οπότε και τα παιδιά μας έχουν μεγάλη ελευθερία επιλογής σε όλα τα επίπεδα, αλλά με την προϋπόθεση ότι μπορούν να λειτουργήσουν με μια υπευθυνότητα προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους και τις άλλες, προς την κοινότητα δηλαδή. Mm-hmm. Μάλιστα, στο παρελθόν είχαμε και μια διαδικασία που την είχαμε δανειστεί από το ΠΑΙΔΕΙΑ, που είχε να κάνει με τις δεσμεύσεις της ομάδας των ενηλίκων, της παιδαγωγικής ομάδας και των γονέων, όπου κάθε εξάμηνο στον απολογισμό μας δεσμευόμασταν ότι θα τηρήσουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα και mm-hmm. κάναμε ένα απολογισμό για το πώς πήγε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, η ελευθερία, όπως επιδέχεται πολλών ερμηνειών, ας πούμε. Ωραία. Υπάρχουν τώρα στην Ελλάδα εγχειρήματα σε το δικό σας και αν υπάρχουν, έχετε επαφές? Έχουμε ένα δίκτυο mm-hmm. τη στιγμή, όπου έχουμε συναντηθεί κάποια εγχειρήματα. Είναι ο Μικρός Δουνιάς, mm-hmm. Από τη Λέσβο, είναι το Σπόρι,
από την Κρήτη, από το Ρέθινο, το Σπορείο και η ομάδα Βουνού. Mm-hmm. Είμαστε αυτά τα εγχειρήματα και είμαστε σε μια διαδικασία που θέλουμε να κάνουμε και μια κοινή εκδήλωση και να βγάλουμε και ένα κοινό κείμενο. Mm-hmm. Έχουμε πολλές ομοιότητες, έχουμε πολλές διαφορές, αλλά κάπως μας ενώνει αυτή η ανάγκη μας να δικτυωθούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάπως η δικτύωση ήταν το να φτιάξουμε ένα δίκτυο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης είτε με ομάδες μελέτης, είτε με συλλογικότητες, είτε με αυτοοργανωμένα σχολεία, ήταν εξ αρχής βασικός σκοπός, ας πούμε, του μικρού δέντρου. Δηλαδή, πάντοτε λέγαμε ότι μας ενδιαφέρει να υλοποιήσουμε μια πρωινή καθημερινότητα για τα παιδιά, αλλά ακριβώς πως αυτό το πράγμα θα εμπνεύσει να είναι μια πρόταση, ώστε να δημιουργηθούν, ας πούμε, είτε ερευνητικές ομάδες μελέτης, είτε συλλογικότητες που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, θεωρία και πράξη, είτε και εγχειρήματα που το υλοποιούν όντως. Οπότε, μέσα λοιπόν σε αυτά τα χρόνια, από το 2012, έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορα εγχειρήματα. Δηλαδή, πολλά εγχειρήματα ξεκινήσαμε μαζί, τα οποία έκλεισε ο κύκλος τους, ξανανοίξανε καινούρια και τώρα, αυτή τη στιγμή, στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν αυτά τα εγχειρήματα που είπε πριν η Σοφία. Οπότε, τώρα δουλεύουμε, ας πούμε, πώς θα επιβιώσουν αυτά τα εγχειρήματα. Γιατί ούτε πολύ συχνό φαινόμενο είναι να ξεκινάει ένα καινούργιο εγχείρημα, αλλά ακόμη πιο συχνό φαινόμενο είναι να ολοκληρώνει τον κύκλο του, εκεί στην τριετία συνήθως. Έχουμε παρατηρήσει όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, γενικά μέσα ας πούμε, από την παρατήρηση των μικρών ιστοριών του κάθε σχολείου, τριετία με πενταετία είναι το max λειτουργίας. Οπότε κάπως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα επιβιώνουν αυτά τα εγχειρήματα. Ακόμα και όταν η πρώτη φουρνιά, ας πούμε, η πρώτη ομάδα παιδιών αποφυτίσει. Εκεί νομίζω είναι το στίχημα. Να συνεχιστεί μετά την πρώτη. Μετά, όταν φύγουν οι άνθρωποι που πήραν την πρωτοβουλία, ας πούμε, να το ιδρύσουν. Mm. Και γι' αυτό εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό το δίκτυο. Ένας ακόμα λόγος είναι για να στηρίξουμε αυτές τις ομάδες δασκάλων, παιδαγωγών, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν αυτά τα εγχειρήματα ακόμα και όταν οι γονείς αντικαθίστανται από καινούργιους, ας πούμε, τα παιδιά τους. Ωραία. Γράφεται στο επίμετρο του βιβλίου για τον Φερέρ από τις εκδόσεις Τάση Εκπίπτοντες. Γράφεται ότι έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης για αυτοεκπαίδευση σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες και τις κοινωνικές ανάγκες. Και εμένα μου δημιουργήθηκε το ερώτημα αν υπάρχει ένα κλασικό ερώτημα, νομίζω είναι αυτό γενικά για την αναρχία γενικά. Αν υπάρχει θετική ανθρώπινη φύση, δηλαδή. Επειδή κατηγορείται γενικά ο αναρχισμός ότι πιστεύει σε έναν άνθρωπο που πάντα θα κάνει το καλό, διότι η κοινωνία έχει επιδράσει πάνω του και τον έκανε κακό. Και θέλω να μου πείτε εσείς, μπορεί να είναι άσχετο αυτό που λέω με το κομμάτι αυτό, έτσι, αλλά επειδή λέτε ότι έχετε εμπιστοσύνη, ας πούμε, στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή ποια είναι αυτή η ανθρώπινη φύση τελικά. Ποια το έγραψε. Νομίζω η έκφραση λέει ακριβώς αυτό που θέλουμε να πούμε στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης. Ότι δηλαδή η ανθρώπινη φύση δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Έχει μέσα της αυτές τις δυνατότητες να πάει προς το ένα προς το άλλο. Οπότε θεωρούμε ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που προωθεί αξίες όπως η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, ο συνδεσμός, η ισοδυναμία και ο κοινωτισμός μπορεί να επηρεαστεί το άτομο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εγώ νομίζω ότι η αλληλοβοήθεια του Κροπότιν έχει παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ένα παράδειγμα για το παιδί τώρα, έτσι. Με τα παιδιά κάνουμε τις συνελεύσεις, έτσι. Στην αρχή έχουμε πιο στενό συντονιστικό ρόλο μέχρι να εκπαιδευτούν πάνω στα εργαλεία. Οπότε είναι πολύ διαφορετική οι πρώτες συνελεύσεις που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο με αυτές του Ιανουαρίου, με αυτές του τέλος του στο καλοκαίρι, ας πούμε. Και πολύ, ας πούμε, αντίστοιχα ότι άλλο να είναι μια κοινότητα ένα χρόνο, άλλο να είναι τρία χρόνια, δηλαδή τα παιδιά να δουλεύουν αυτό το εργαλείο. Θα πω έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν, ας πούμε, ήμασταν νέες, εννοώ, που κάναμε πρώτη φορά αυτές τις διαδικασίες και επεξεργαζόμασταν την εμπιστοσύνη, ας πούμε, στο παιδί κτλ. Γιατί κάποια πράγματα άλλο να τα διαβάζει, να τα λες θεωρητικά και άλλο να συμβαίνουν στο ζούμε μαζί, ας πούμε, στην κοινότητα. Οπότε τα παιδιά έχουν βγάλει αρκετούς κανόνες. Είμαστε σε μια περίοδο του σχολείου που τα παιδιά βγάζουν πολλούς αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία του σχολείου τους και έχουμε έτσι ένα κατεβατό.
δημιουργείται και καινούριο περιστατικό που έχει γίνει έτσι ένα μάλωμα με ένα υλικό το οποίο δεν συμφωνούν κάποια παιδιά να υπάρχει στο σχολείο και θέλουν να το βγάλουν. Οπότε βγαίνει ένας κανόνας για να είναι όλοι και όλες ικανοποιημένες. Είναι βασικό αυτό το κομμάτι, να είμαστε σίγουροι ότι όλη η κοινότητα είναι ικανοποιημένη με τις αποφάσεις για την υλοποίηση. Οπότε αποφασίζουν ότι αυτό το υλικό, άμα χρησιμοποιηθεί με τρόπο ας πούμε, που θα πονέσει τον άλλον, γιατί κάπως παίζανε μία μάχη με αυτό το υλικό, θα το πετάξουμε. Και ξαναγίνεται το περιστατικό και ξαναχτυπιούνται με αυτό το υλικό. Οπότε τα παιδιά καλούν έκτακτη συνέλευση. Ηλικίες τώρα 3 έως 6 ήταν εκείνη την περίοδο, έχει σημασία να λέμε και αυτό. Οπότε εμείς έχουμε, ξαφνικά η παιδαγωγική ομάδα καταλαβαίνει ότι γίνεται μία αναστάτωση στο σχολείο. Συνεννοούμαστε με τα μάτια τι θα κάνουμε, πώς θα συντονίσουμε αυτή τη συνέλευση, τι θα παρέμβουμε, δεν θα παρέμβουμε. Και ευτυχώς υπάρχει αυτή η πίστη στην ανθρώπινη δυνατότητα και αποφασίσουμε να μην παρέμβουμε καθόλου. Μία δουλεμένη ομάδα παιδιών, δηλαδή λειτουργούσε επί σχεδόν 2 χρόνια μαζί. Και λέμε τι θα γίνει τώρα. Και με τέτοια ειρήνη, χωρίς καμία ας πούμε, σύγκρουση, υλοποίησαν την απόφαση ότι και μάζεψαν το υλικό, το βάλανε σε σακούλες και το πέταξαν στα σκουπίδια. Πράγμα το οποίο εμείς το βρήκαμε πάρα πολύ σκληρό για τα παιδιά ας πούμε, που χτυπήσανε, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά ήταν όλοι πάρα πολύ και όλες ικανοποιημένοι πάνω στο ότι υλοποιήθηκε η απόφαση που είχαν πάρει μερικές μέρες πιο πριν. Ενδεχομένως, αν κάναμε την ενήλικη παρέμβαση, να προσπαθούσαμε να ομαλοποιήσουμε τα πράγματα και να κρατήσουμε το υλικό στο σχολείο, ώστε να θεωρήσουμε ότι έτσι να μην στιγματιστεί ας πούμε, κάποιο παιδί. Στην πραγματικότητα δεν στιγματίστηκε κανένα παιδί. Συνεχίσαν να παίζουν με την απόφαση ότι αυτό το υλικό δεν θέλουμε να ξαναμπεί στο σχολείο. Και είναι OK αυτό καμιά φορά. Σωστά. Οπότε νομίζω αυτό έτσι είναι ένα παράδειγμα της εμπιστοσύνης, ας πούμε. Καμιά φορά μπορεί να θεωρούμε ότι κάτι είναι αυστηρό, ας πούμε, αλλά για τα παιδιά να είναι εντάξει αυτό. Να το θεωρούν δίκαιο, ας πούμε. Μια δικιά τους δικαιοσύνη. Σεβαστή. Και νομίζω εδώ η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας που λέγαμε πριν μιλάει πολύ για αυτό το κομμάτι. Ότι είναι σημαντικό το τι είναι το παιδί για μας, πώς βλέπουμε το παιδί. Αυτή η εμπιστοσύνη ότι το παιδί έχει τέτοιες δυνατότητες κοινωνικοποίησης, ας το πούμε. Να τις χρωματίσουμε απαραίτητα θετικά ή αρνητικά. Επηρεάζει πάρα πολύ το πώς εμείς θα επιτρέψουμε στα παιδιά να δημιουργήσουν, να δομήσουν αυτές τις κοινότητες και να παίρνουν αποφάσεις που τα αφορούν, ας πούμε. Νομίζω ότι για την αναρχική φιλοσοφική παράδοση και την ελευθεριακή γενικά δεν υπάρχει κάποιος σαφής ορισμός, ας πούμε, που μπορεί να πει κάποιος ότι η αναρχία είναι αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά ρεύματα. Υπάρχουν κάποιες συνεκτικές γραμμές που στηρίζεται αυτό το ρεύμα ή παραμένουν μέσα σε μια ρευστότητα. Και αν κάποιος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών σας κατηγορείς ότι παιδιά χρησιμοποιείται μεθόδους οι οποίες είναι πολύ ρευστές, πώς βγάζετε, ξέρω εγώ, άκρη με αυτό το πράγμα? Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Γιατί είναι ρευστό αυτό το ρεύμα, δεν είναι ότι... Δηλαδή, ακόμα και ο ένας θεωρητικός με τον άλλο, σε κάποια πράγματα διαφωνούν. Δεν είναι μαρξισμός, ας πούμε, πάνω κάτω είναι όλοι μαζί σε κάτι. Καλή ή κακή η ρευστότητα? Ωραία. Θες να ξεκινήσεις? Σίγουρα δεν υπάρχει ένας κορμός κειμένων που όντως τον ακολουθείς και λες ότι διαβάζω αυτά, η μεθοδολογία είναι αυτή και έτσι έχω φτιάξει το σετ, ας πούμε, ένα ελευθεριακό σχολείο και μπορώ να το φτιάξω είτε είμαστε σε ένα χωριό, είτε σε μια πόλη, είτε σε μια μεγαλούπολη, ξέρω εγώ, σε οποιοδήποτε γεωγραφία. Και φυσικά έχει γίνει πάρα πολύ κριτική και πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, μια συνεκτική ιδεολογία. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, τα οποία, ας πούμε, όσο και να διαφωνούν οι τάσεις μεταξύ τους, είτε της εκπαίδευσης, είτε γενικά του αναρχισμού, σίγουρα, ας πούμε, συμφωνούν. Αυτό είναι το αντικρατικό. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ δεδομένο. Όποια τάση και να είναι, ό,τι διαφωνία, όσο ριζική και να είναι, πάνω στο ζήτημα τη εναντίσεις του κράτους, νομίζω είναι βασικό. Και εκεί δημιουργούνται, βέβαια, στο παιδαγωγικό, στο εκπαιδευτικό ζήτημα, δημιουργούνται πάρα πολλές αντιφάσεις. Δηλαδή, ένα πολύ συνηθισμένο δίπολο δίλημα, ας πούμε, που συνέχεια το ρωτάνε και γίνεται και κριτική πάνω στο ζήτημα, είναι ότι ενώ είμαστε,
ας πούμε, αναρχικοί, αναρχικές και είμαστε ενάντια στο κράτος. Από εκεί και πέρα, άμα κάνεις ένα σχολείο το οποίο δεν είναι κρατικό, παύλα, δημόσιο, είναι ιδιωτικό. Mm-hmm. Οπότε συνέχεια υπάρχει αυτό το δίλημα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να βάλουμε σαν σφήνα, ας πούμε, και εδώ έρχεται η θεωρία των κοινών και των παιδαγωγικών κοινών, ότι πέρα από το δίπολο δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή κρατική, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει και η αυτοργάνωση. Από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα πώς θα ξανακαλλιεργηθούμε, θα ξαναεκπαιδευτούμε σε αυτή την κουλτούρα των κοινών, ας πούμε. Και στην ονομάζει η κάθε συλλογικότητα όπως εκφράζεται, ας πούμε, σύμφωνα με τους αιρετικούς. Πάντως το θέμα είναι να διεκδικήσουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει αποσιωπηθεί, γιατί θεωρούμε, ας πούμε, ότι η εκπαίδευση μπορεί να είναι είτε κρατική είτε δημόσια. Και αυτό έχει φυσικοποιηθεί. Οπότε κάπως ότι οι διεκδικήσεις, ας πούμε, μπορούν να γίνουν μόνο στο δημόσιο σχολείο. Φυσικά και μπορούν να γίνουν στο δημόσιο σχολείο. Και πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να γίνουν. Ναι. Γιατί πραγματικά το δημόσιο σχολείο πηγαίνουν όλα τα παιδιά. Ναι. Ανεξαιρέτως, ας πούμε. Οπότε εμείς συντασσόμαστε με τους αγωνιζόμενους και αγωνιζόμενους δασκάλους και δασκάλες, ας πούμε, στο δημόσιο σχολείο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Και αυτή χρειάζεται λίγο να την αναδείξουμε, να αποκτήσει μια ορατότητα. Οπότε, ναι, δεν ξέρω τώρα αν το πήγα λίγο αλλού το θέμα. Αλλά κάπως εμάς αυτό είναι το ζήτημα, ας πούμε, που μας ταλανίζει κατά κύριο λόγο και μας ενδιαφέρει να το συζητάμε και να υπάρχει δημιουργική κριτική, ας πούμε. Για τη ρευστότητα, θέλεις να... Ένα παράδειγμα θέλω να πω, που μπορεί να απαντάει σε αυτό το κομμάτι, γιατί λέγεται, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή η ρευστότητα στην αναρχική θεωρία, αλλά κοιτάζοντας την ιστορία, βλέπουμε ότι αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα έκανε τους περισσότερους πειραματισμούς πρακτικά πάνω σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα στα χρόνια. Οπότε υπήρχαν πολύ πιο συνεκτικές θεωρίες, ας το πούμε, που μετράνε πολύ λιγότερα σχολεία. Αλλά αυτή η ρευστότητα, μάλλον, επέτρεψε στους ανθρώπους ανάλογα με την εποχή και τον τόπο που βρίσκονταν να πειραματιστούν φτιάχνοντας σχολεία αυτό το νομίζω. Εντάξει, παρόλα αυτά μπορούμε να σημειώσουμε, ας πούμε, ότι τα σοσιαλιστικά σχολεία, ας πούμε, ήταν εξίσου πολύ μεγάλη έμπνευση. Παρόλο που δεν ήταν τα πρωινά σχολεία, ήταν τα κυριακάτικα, είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, φωτεινό, που δεν ανήκουν, ας πούμε, στην ανοιχτή παράδοση, είναι σοσιαλιστική, αλλά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, τις κυριακάτικες διαλέξεις, η αλήθεια είναι ότι όλα τα αναρχικά ελευθεριακά σχολεία με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν και τα ενήλικα, ας πούμε, μέλη της κοινότητας. Δηλαδή και το σχολείο του Φερέρι είχε τις κυριακάτικες διαλέξεις. Εν πάση περιπτώσει και άλλα παραδείγματα σχολείων ελευθεριακών και δημοκρατικών έχουν αναπόσπαστο κομμάτι, ας πούμε, και τις ενήλικες διαδικασίες. Οπότε αυτή τη ρευστότητα, άμα δεν την αφήσεις, ας πούμε, ότι απλά σημαίνει ότι είσαι ευέλικτος, ας πούμε, και με την νεοφιλελεύθερη έννοια, ας πούμε, ίσα-ίσα μπορούμε να δούμε ότι είναι ένα εργαλείο, ας πούμε, ότι ανάλογα με τις γεωγραφίες, τις ιστορίες των ανθρώπων, τις αφετηρίες των ανθρώπων, μπορούν να φτιάξουν το σχολείο που ταιριάζει, ας πούμε, στην κοινότητα σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες, ας πούμε, της εκάστοτε περιοχής, ας πούμε, της κοινωνικοπολιτικής συνθήκης. Οπότε σου δίνει, ας πούμε, αυτή την ελευθερία στην πραγματικότητα. Ότι δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις, ας πούμε, μια συγκεκριμένη κυβέρνηση για να κάνεις αυτό. Σοφία, θες να πεις κάτι. Θα τις προλαλήσεις. Okay. Επίσης, γράφεται σε αυτό το επίμετρο. Η σχέση του αναρχισμού με την εκπαίδευση έχει υποτιμηθεί από το ίδιο το ελευθεριακό και αναρχικό κίνημα. Αυτό γιατί το λέτε? Σιωπή έπεσε. Όχι όλες μαζί, ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Εντάξει, ένα πράγμα, ας πούμε, πολύ ενδεικτικό, ξέρω. Δηλαδή, εμένα τώρα αυτό μου ήρθε. Εντάξει, ελλαδικός χώρος, ας πούμε, μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Το μοναδικό περιοδικό, το οποίο από τα τέλη του 90, μέσα του 90, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, μέχρι αρχές του 2000, αμιγώς για την ελευθεριακή εκπαίδευση, τόσο στο θεωρητικό, τόσο και σε πρακτικό, υπήρξε το νησί της Αλφαβήτου. Το νησί της Αλφαβήτου. Okay. Δεν έχει υπάρξει άλλο περιοδικό
το οποίο όχι να κάνει κριτική μόνο στο υπάρχον, αλλά να προτείνει, έτσι, είτε σχολεία από όλο τον κόσμο, είτε θεωρία, να μεταφράζει, δηλαδή να έχει με συνέπεια, ας πούμε, μία διαδρομή, τη συμβολή, ας πούμε, στην ελευθεριακή εκπαίδευση. Για μας αυτό το περιοδικό είναι δηλαδή, σύμβολο, ας πούμε. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, μας ενέπνευσε ιδιαίτερα. Νομίζω αυτό κάτι λέει. Σε μια εποχή, ας πούμε, ειδικά στη δεκαετία του 80 και του 90 και αρχές 2000, που η περιοδική έκδοση ήταν πάρα πολύ, ας πούμε, διαδεδομένη, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, ας πούμε, στον αναρχικό, στον ελευθεριακό, στο underground, ας πούμε, βλέπουμε ότι σε σχέση με την εκπαίδευση είναι ελάχιστες, ας πούμε, ο λόγος, ας πούμε. Πέρα από την κριτική, ας πούμε, στο υπάρχον. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρον έχει να μελετηθεί και τα μαθητικά προσουράκια που βγαίνανε, ας πούμε, στις μαθητικές κινητοποίησεις, αλλά πάλι αυτό είναι κάτι άλλο για την πρόταση. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, ας πούμε, και να το πω έτσι, το πω με τη λέξη ατζέντα, αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά άμα δούμε και στην ατζέντα, ας πούμε, των συλλογικοτήτων, των ομάδων, ας πούμε, το εκπαιδευτικό είναι κάτι που είναι από τελευταίο ως ανύπαρκτο. Πέρα από το όταν γίνονται φοιτητικές ή μαθητικές κινητοποίησεις, που μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση με το κίνημα, ας πούμε, βλέπουμε ότι είναι πρόσκαιρο και πυροτέχνημα. Δεν υπάρχει μια συνεπή, ας πούμε, ένας συνεπής λόγος, ας πούμε, σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Έχουν γίνει πολύ αξιόλογες προσπάθειες με συνελεύσεις και καλέσματα ανά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι όλα αυτά είχαν έναν κύκλο που έκλεισε, δεν μετασχηματίστηκε. Κάπως αυτό είναι, ας πούμε, το παράπονό μας, ξέρω εγώ, να το πω λίγο έτσι. Δεν ξέρω, συμπληρώστε με κάπως αυτό. Εντάξει, είμαστε εντάξει. Ωραία. Αν σας έκανε πρόταση το κράτος να σας χρηματοδοτήσει το παιδί μου, μπορεί να θέλει, εντάξει. Γιατί έβρισκε την προσπάθειά σας, ας πούμε, πολύ αξιόλογη και δεν ξέρω εγώ τι. Μια χρηματοδότηση σημαίνει και πολλά περισσότερα πράγματα θα είχατε τη δυνατότητα να κάνατε. Φαντάζομαι δηλαδή. Και σας έλεγε κιόλας ότι υπό την προϋπόθεση θα, πραγματικά θα κάνετε ό,τι θέλετε. Πάρτε και κάντε ό,τι θέλετε. Θα το δεχόσαστε. Κλείεται. Λέμε καλά, αυτό είναι η φοβερή ουτοπία, αλλά λέμε ρε παιδί μου τώρα. Το δεχόμαστε. Τι θα λέγατε. Τόσο υποθετικά. Τόσο υποθετικά θα λέγαμε. Θα μας χρηματοδοτήσει για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ποιο κράτος είναι αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο. Δεν ξέρω. Νομίζω είχαμε αυτή την αντίδραση όταν επισκεφτήκαμε τα σχολεία, ένα δημοκρατικό, ένα σχολείο του δάσους και ένα ελεύθερο σχολείο του Βερολίνου και συζητούσαμε πάνω στη χρηματοδότηση που έτσι εδώ είναι και τόσο δύσκολο κομμάτι στον ελληνικό χώρο. Και μας λένε με μία άνεση ότι τι εννοείται, το 90% της χρηματοδότησης του σχολείου έρχεται από το κράτος και το υπόλοιπο 10% από τα μέλη της κοινότητας. Και τους λέγαμε, δηλαδή μπορείς να ανοίξεις ένα ελευθεριακό σχολείο που εμπνέεται από τις αναρχικές αξίες, ας πούμε, στο Κρόιτσμπεργκ και να παίρνεις 90% χρηματοδότηση από το κράτος. Και τους λέγαμε, ναι, αυτό συμβαίνει. Οπότε στο κράτος του Κρόιτσμπεργκ, να το κάνουμε αυτό. Okay. Θέλετε να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς λίγο και για το σχολείο οι λέξεις μόρφωση και αυτομόρφωση. Νομίζω ότι το βίωμα της κοινότητας είναι το πιο σημαντικό για μας. Το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω πώς να το, αν το λέγαμε μαθησιακό στόχο, αλλά εμείς ναι, το ονομάζουμε και έτσι. Και είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλεκόμαστε όλοι και όλες, μικροί και μεγάλοι. Δεν ξέρω, εγώ έτσι θα το περιέγραφα. Αυτό είναι για μας η μόρφωση και η μόρφωση είναι και αυτομόρφωση. Να, ας πούμε τώρα σε αυτό το κομμάτι που λες, νομίζω η έμπνευση είναι κατά κύριο λόγο από τον Πάουλο Φρέιρε. Ένα πολύ γνωστό βραζιλιάνο, ας πούμε, παιδαγωγό, ο οποίος μιλούσε για το βίωμα της δημοκρατίας. Οπότε κάπως αυτό που λες είναι. Δηλαδή, ακριβώς αυτό έλεγε και ο Φρέιρε, ας πούμε, και έχουμε εμπνευστεί ιδιαίτερα από αυτό. Δηλαδή, ο βασικός σκοπός
της μόρφωσης και της αυτομόρφωσης της κοινότητας είναι ακριβώς αυτό που είπες, δηλαδή πολύ περίπτωτα. Ναι. Το κάθε τι που κάνουμε εδώ στο σχολείο, εμείς και τα παιδιά, πάντα το συνδέουμε με αυτή την εμπειρία του να συμβιώνεις, να συνυπάρχεις, να αλληλοεξαρτάσαι, να μοιράζεσαι, χωρίς όμως προσπαθούμε να μην ηθικολογούμε γενικά. Παρόλο που όταν μας ρωτούν τα παιδιά για τις ιδέες και τις αξίες και την ηθική μας, τους απαντάμε με μια ειλικρίνεια. Όλα αυτά, όλο αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να το μεταφέρουμε μέσα από αυτό το κοινό βίωμα που μοιραζόμαστε εδώ μαζί με τα παιδιά. Και είναι και δύσκολο. Η δυσκολία του είναι ότι ουσιαστικά δουλεύεις, το εργαλείο σου είναι ο ίδιος ο εαυτός. Ναι. Κάπως διαμορφώνεσαι και εσύ μέσα από αυτό, έτσι, είναι. Φυσικά. Αυτό φέρνεις τον εαυτό σου εδώ μέσα σε μια ομάδα και αυτομορφώνεις. Okay. Και νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό της προσπάθειας που χρειάζεται εμείς οι ενήλικες να κάνουμε για να συμβαίνει αυτό είναι να προσπαθούμε να συνεχώς, ας πούμε, να καταλύουμε τον ρόλο μας ως οι ενήλικες αυθεντίες που υπάρχουν εδώ και να προσανατολιζόμαστε πάντα σε αυτή τη ροή, ότι και εμείς θα μάθουμε από τα παιδιά και αυτά θα μάθουμε από εμάς, όπως συμβαίνει, ας πούμε, όταν ζεις μαζί. Το περιεχόμενο των λέξεων αποτυχία και επιτυχία για το σχολείο σας υπάρχει? Αποτυχία και επιτυχία. Βλέπω, με κοιτάτε. Είναι δύο λέξεις που δεν χρησιμοποιούμε. Α, okay. Ναι. Είναι δύο λέξεις που δεν χρησιμοποιούμε, ούτε όταν αναφερόμαστε στους δικούς μας στόχους της ομάδας, ας το πούμε, και σίγουρα όταν μιλάμε στα παιδιά. Δεν ξέρω. Αυτό που πιστεύουμε πάντως σε σχέση με αυτές τις λέξεις, ή τουλάχιστον με την αποτυχία, είναι ότι για μας εδώ η αποτυχία είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για να μάθουμε αυτά που θέλουμε να μάθουμε, για να μάθουμε να ζούμε μαζί, για να μάθουμε διάφορα ζητήματα που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Μέσα από την αποτυχία ουσιαστικά μπορούμε να πάμε παραπέρα. Τώρα μου πείτε, τι ρόλο παίζει η τέχνη στο σχολείο? Να πω, είχε ενδιαφερθεί μία πολλές φοιτήτριες από καλών τεχνών έχουν έρθει έτσι με ενδιαφέρον το πώς προσεγγίζουμε, πώς είναι η τέχνη σε ένα ελευθεριακό σχολείο, ας πούμε. Τους ξεναγούμε, ας πούμε, στο ατελιέ, τέλος πάντων, αλλά καθώς έκανε τις παρατηρήσεις και έκανε την καταγραφή, ας πούμε, το πώς, ας πούμε, μπορεί να εκφράζονται τα παιδιά μέσα από την τέχνη, συνειδητοποίησα ότι αυτό συμβαίνει παντού και σε όλα τα κέντρα ενδιαφέροντος, σε όλες τις γωνιές, να το πω έτσι, και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Γιατί ακριβώς τα παιδιά δεν έχουν ότι τώρα θα κάνω τέχνη, μετά θα κάνω μαθηματικά, μετά θα κάνω γλώσσα, μετά θα κάνω πολιτισμό, μετά θα κάνω γεωγραφία, μετά θα κάνω ξυλουργική. Δηλαδή, η τέχνη είναι ένα μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, παιδιά, ας πούμε, που τώρα ξεκινάνε να μαθαίνουν, να χρησιμοποιούν τον προφορικό τους λόγο κτλ. Η τέχνη, ας πούμε, είναι ακριβώς ο τρόπος μη λεκτικής επικοινωνίας. Οπότε, πραγματικά, η τέχνη είναι καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό. Σίγουρα έχουμε μια γωνιά, ένα κέντρο ενδιαφέροντος, όπου έχουμε, ας πούμε, αυτό που όταν ακούει κάποιος γωνιά τέχνης, τι είναι, οι τέμπερες, τα πινέλα, τα ξηροπαστέλ, ξέρω εγώ, ναι, ο πυλός, όλα αυτά. Σίγουρα έχουμε μια γωνιά που είναι αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτά μπορούν να συμβούν παντού και με απίστευτα υλικά που δεν τα έχουμε φανταστεί εμείς οι ενήλικες, και τα παιδιά, ας πούμε, να πειραματιστούν και να κάνουν τέχνη με τα πιο απίθανα υλικά. Σίγουρα σε αυτό το κομμάτι, κυρίως έχουμε εμπνευστεί από την προσέγγιση Reggio Emilia. Δηλαδή, είναι τα σχολεία, ας πούμε, που έχουν αναπόσπαστο, ας πούμε, κομμάτι του αναβιώμενου αναλυτικού προγράμματός τους, την τέχνη, ας πούμε. Γιατί υπάρχει πραγματικά παντού, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, χωρίς να είναι τώρα, είναι η ώρα της τέχνης.
Θα έλεγα ότι από το Reggio Emilia και από τη Montessori είναι οι δύο επιρροές μας, που είναι δύο αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις. Νομίζω ότι προσφέρουν διαφορετικές οπτικές του ζητήματος. Η Σάσα είπε για το Reggio Emilia. Στη Montessori αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που έχει διάφορα υλικά που μπορεί το παιδί να χρησιμοποιήσει, φροντίζοντας αυτά να είναι καλής ποιότητας, να έχουν ωραίο αποτέλεσμα. Και εμείς τους δείχνουμε τις τεχνικές χρήσης αυτών των υλικών, χωρίς να καθοδηγούμε το τι θα φτιάξουν ή το αποτέλεσμα, τα οποία είναι εκεί στο περιβάλλον προσβάσιμα και τα παιδιά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν. Και στόχος δεν είναι να κάνουμε τα παιδιά μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν ακόμα ένα εργαλείο έκφρασης. Θες να πεις κάτι, Σίλια, Σάσα, Σίλια. Και ένα έτσι, ένα τελευταίο. Ποτέ, ας πούμε, δεν θα δεις, ας πούμε, στις δουλειές των παιδιών, γιατί έχουν ένα φάκελο προσωπικό που κρατάνε τις δουλειές τους, είτε έχουμε ένα μέρος που θα τους αναρτήσουν, αν επιθυμούν να δουν και άλλοι και άλλες τις δουλειές αυτές. Δεν θα δεις ποτέ 15 ίδιες ζωγραφιές ή κατασκευές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα της μαζικής παραγωγής. Δεν θα κάνουμε όλοι και όλες το ίδιο ξυλουργικό, ας πούμε, την ίδια ξυλουργική δουλειά, το ίδιο κολλάζ, την ίδια κατασκευή. Τα παιδιά θα εκφραστούν, ας πούμε, και άμα δεις το ντοσιέ του καθενός και της κάθε μίας, μπορεί να έχει τελείως διαφορετική διαδρομή. Μπορεί ένα παιδί ένα μήνα να κάνει πυλό. Μπορεί μετά ένα μήνα να κάνει κολλάζ, ένα μήνα να κάνει κυμολία. Δηλαδή μπορεί να κάνει ακριβώς ό,τι το ενδιαφέρει. Και μπορεί επίσης και χωρίς τη δική μας παρέμβαση, ας πούμε, άμα θέλει μετά να το καταστρέψει κιόλας. Δεν σημαίνει ότι επειδή ακριβώς εμείς σαν ενήλικες είμαστε, έκανε μια δουλειά, να την στολίσουμε, να τη δούμε. Το παιδί μπορεί να θέλει να την πετάξει στα σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ εντάξει αυτό το πράγμα, να το καταστρέψει, αν αισθάνεται εντάξει με αυτό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς μετά τα έργα των παιδιών, τη διαδικασία καθώς τα φτιάχνουν. Και όταν υπάρχει αυτή η ελευθερία της μη μαζικής παραγωγής έργων, βλέπεις, ας πούμε, μπορεί να δεις ότι ένα παιδί το μπορεί να το ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή το αισθητηριακό κομμάτι ενός υλικού. Μπορεί να το ενδιαφέρει ή να τελειοποιήσει μια τεχνική. Μπορεί να το ενδιαφέρει να παραστήσει κάτι πιο συγκεκριμένο ή να εκφράσει ένα συνέστημα. Και υπάρχει όλη αυτή τεράστια γκάμα και τα παιδιά παρατηρούν το ένα το άλλο και εμπνέονται από τα έργα τους. Και όλο αυτό είναι κάτι πολύ ζωντανό. Σε σχέση πάντα με αυτό που έχουμε όλοι συνηθίσει. Βγαίνουν από ένα παιδικό χρηματολογείο, πανομοιότυπα έργα, που συνήθως δεν τα έχουν κάνει καν τα ίδια τα παιδιά. Και στην τελική, τι είναι τέχνη, ας πούμε, η αφήγηση ενός βιβλίου, είναι το θέατρο, είναι η μουσική, είναι η μαγειρική, είναι το να φυτέψουμε, είναι η αρχιτεκτονική, να παρατηρήσουμε τα κτίρια, ας πούμε, και τη δομή της πόλης. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι θεωρούμε ότι είναι η τέχνη για τα παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή, λίγο να επαναπροσδιορίσουμε και αυτό το ζήτημα. Ποιος είπε ότι τα παιδιά τέχνη είναι να ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους, ας πούμε. Ναι. Ποιος είπε. Εντάξει, εφαρμόζεται. Δεν έχει σημασία ποιος το είπε. Αλλά από αυτή την ηλικία, από την πρώτη παιδική ηλικία, μπορείς να κάνεις από αρχιτεκτονική μέχρι κεραμική και τα πάντα βασικά. Γιατί τα παιδιά ούτως ή άλλως έχουν ενδιαφέρον και αλληλεπιδράνε με αυτά τα ζητήματα, ας πούμε. Προχωράμε. Μιλάμε πολύ ωραία γι' αυτό. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω αν θέλει κάποια να συμπληρώσει, να πει κάτι. Δεν έχουμε πει τα παιδιά από τι ηλικία μέχρι τι ηλικία είναι που έρχονται εδώ. Όπως όλες τις παιδιές που δίνουμε, αυτό αλλάζει μέσα στα χρόνια. Οπότε όταν ξεκίνησε η πρώτη ομάδα παιδιών ήταν από 2 έως 6 ετών. Μέσα στα χρόνια και φτάνοντας στο σήμερα, με διάφορες αλλαγές νομικές και θεσμικά και επιχειρημένες, οι ηλικίες των παιδιών φέτος είναι από 2 μέχρι 4 χρονών. Okay. Και σε διάφορες δραστηριότητες που μπορεί να κάνουμε απογευματινές, μπορεί να έχει παιδιά μεγαλύτερη ηλικία. Ας πούμε το καλοκαίρι κάνουμε κάποιες ομάδες για παιδιά δημοτικού. Ωραία. Τώρα μου πείτε, αν τώρα θυμάμαι καλά, μου είπε Σίλια ότι είναι από 2, ήταν κάποια στιγμή 2 σε 6, σωστά, και τώρα είναι από 2 σε 4. Ωραία. Μετά αυτά τα παιδιά θα πάνε, ας πούμε, στο δημοτικό, ξέρω. Ωραία.
Εδώ όμως θα έχουν μάθει μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων και τα ίδια θα έχουν διαμορφωθεί όσο θα μπορούν να έχουν διαμορφωθεί σε ένα άλλο πλαίσιο. Έχουν όπλα εντός εισαγωγικών αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν, ξέρω εγώ, την επιτυχία και την αποτυχία του δημοτικού. Ένα δάσκαλο από πάνω τους λέει «κάν αυτό». Ένα γονιό να τους λέει «θα πρέπει να γράψεις 10, ξέρω εγώ, και δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από 10. Δεν είσαι καλός μαθητής, δεν είσαι». Έχουν, μπορούν κάπως, αν και είναι σε τόσο μικρή ηλικία, να το παλέψουν αυτό το πράγμα τα ίδια. Ναι, είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, αλλά δεν ξέρω. Εγώ θα ξεκινήσω με το παραδείγμα το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής. Πριν όμως από αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι εξίσου μεγάλο κομμάτι του σχολείου η επικοινωνία που χτίζουμε με τους γονείς των παιδιών και τα εργαλεία που μοιραζόμαστε σε σχέση με αυτή την παιδαγωγική, γιατί και οι γονείς χρειάζονται όπλα για να αντιμετωπίσουν μετά το δημοτικό, για παράδειγμα. Οπότε αυτό που έχουμε δει από τα παραδείγματα των παιδιών που έχουν φύγει από το μικρό δέντρο και έχουν πάει στο παραδείσο το σχολείο, είναι ότι μπορούν να βρουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στα διαφορετικά πλαίσια, να τις εντοπίσουν και μας τις φέρνουν πίσω κιόλας, τις μοιράζονται μαζί μας. Οπότε υπήρχε μία μαθήτρια η οποία έφυγε και πήγε σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο. Οπότε μετά η πληροφορία που μας είπε πίσω είναι ότι όταν η δασκάλη της είπε ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον κανόνα που υπάρχει στο σχολείο, η ίδια ρώτησε ότι πότε αποφασίστηκε αυτός ο κανόνας και θέλω και εγώ να έρθω στην επόμενη συνέλευση γιατί θέλω να πω κάτι σε σχέση με αυτό. Ή μια άλλη μαθήτρια πήγε πάλι στο παραδοσιακό νηπιαγωγείο και γύρισε και μας είπε ότι και εκεί κάνουμε συνέλευση. Εννοούσε κάποιος την πρωινή παρεούλα που συμβαίνει εκεί, αλλά είναι λίγο διαφορετικά γιατί σε αυτή τη συνέλευση μιλάει μόνο η δασκάλα. Φοβερή συνέλευση. Και δεν μιλάμε εμείς. Οπότε βλέπουμε ότι μπορούν να εντοπίζουν τις διαφορές και να καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει διαφορετικό σε σχέση με αυτό. Και νομίζω ότι με τον τρόπο που υπάρχουν τα παιδιά εδώ πέρα χτίζουν μια προσωπικότητα και μια αυτοπεποίθηση και ένα θάρρος της γνώμης τους, το οποίο σίγουρα είναι ένα όπλο για όλη τη ζωή. Και για μας είναι σημαντικό αυτό, ακόμα και αν ακόμα είμαστε σε μια διαδικασία, σε μια φάση που τέλος πάντων δεν μπορούμε να έχουμε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά έχουν ένα τέτοιο βίωμα και κουβαλάνε ένα τέτοιο βίωμα πηγαίνοντας μετά σε ένα άλλο περιβάλλον και ξέροντας ότι μπορεί τα πράγματα να είναι και λίγο διαφορετικά. Ότι δεν είναι μόνο ένας ο τρόπος που θα μπορούσε να είναι γραμμένο ένα σχολείο. Και επίσης είναι σημαντικό ότι είναι και η πρώτη σχολική εμπειρία αυτή εδώ. Σε αυτό τώρα, νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει, ας πούμε, αρκετές φορές σε διάφορα υποθετικά σενάρια με την παιδαγωγική ομάδα. Πιστεύουμε ότι ακόμα και να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ελευθεριακό δημοτικό και να έχουμε παιδιά μέχρι, ας πούμε, αυτή την ηλικία, η σημαντικότητα αυτής της πρώτης ηλικίας, της μετάβασης από την οικογένεια στο πρώτο σχολικό περιβάλλον, είναι μια μετάβαση την οποία πάντα θα θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο πρωινό σχολικό περιβάλλον για αυτή την ηλικία, που είναι αρκετά υποτιμημένη και σαν παιδική ηλικία αλλά και σαν εργασιακή συνθήκη. Μπαίνουν έμφυλα σε ζητήματα, μπαίνουν εργασιακά ζητήματα, μπαίνουν υποτίμηση της παιδικής ηλικίας ζητήματα. Είναι μια ηλικία που πάντα θα θέλουμε να έχουμε μια τέτοια σχολική κοινότητα, ώστε τα παιδιά στην πρώτη τους, ας πούμε, κοινωνικοποίηση έξω από την ασφάλεια της οικογένειας να βρεθούν σε ένα τέτοιο βιωματικό περιβάλλον. Και μια έτσι πολύ, έτσι μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα ανατροφοδότηση από παλιά μας μαθήτρια, η οποία αυτή η συνέντευξή της υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ «Μια όμορφη μέρα» που κυκλοφορεί τώρα, έχει 2 χρόνια, η Έλλη, η οποία κάνει τη σύγκριση με το δημοτικό σχολείο που πηγαίνει και μας κάνει και κριτική.
γιατί η ίδια λέει ότι εμένα μου αρέσει ένα πιο συντονισμένο και σφιχτό πρόγραμμα, ενώ στο μικρό δέντρο μου άρεσε, ας πούμε, που ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις αξίες, ας πούμε, με την παιδική συνέλευση, δηλαδή κάπως το έβλεπα ότι ήταν ένα εργαλείο που θέλει να το χρησιμοποιήσει στη ζωή της, αλλά μας έκανε κριτική ότι θα ήθελα, ας πούμε, ένα πιο συντονισμένο πρόγραμμα, γιατί η ίδια αισθανόταν ότι βαριότανε πολλές φορές, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δέχεσαι κριτική από παιδιά, ας πούμε, που ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε βλέπουμε ποικιλία κριτικής, ναι, και αντιδράσεων. Οπότε έχει έτσι ενδιαφέρον. Λέγατε τόση ώρα ότι το σχολείο, ό,τι καταλαβαίνω, λειτουργεί με συνέλευση. Είναι μία συνέλευση, είναι δύο, είναι των παιδιών, είναι παιδιών γονιών δική σας, είναι... Πώς είναι, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι πάλι το οποίο έχει αλλάξει πολύ μέσα στα χρόνια στο μικροδέντρο. Okay. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα, στη φετινή χρονιά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι κάνοντας συνέλευση της παιδαγωγικής ομάδας και συνέλευση των παιδιών, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς κάθε πρωί. Τα οποία ζητήματα της παιδικής συνέλευσης μετά τα διαχειριζόμαστε και στη συνέλευση των παιδαγωγών και έτσι υλοποιούνται κάπως και οι αποφάσεις. Αλλά η συνέλευση των παιδαγωγών είναι που συντονίζει και αποφασίζει για ό,τι έχει να κάνει με το σχολείο και την εξωστρέφειά του, και η συνέλευση των παιδιών με ό,τι έχει να κάνει με την πρωινή καθημερινή. Με τους γονείς κάνετε κάτι, ας πούμε, μαζί ή όχι? Με τους γονείς κάνουμε μηνιαίες συναντήσεις, οι οποίες όμως κυρίως επεξεργάζονται παιδαγωγικά ζητήματα, όπου γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση, δίνεται από αυτούς μια ανθρωπολόγηση από το σπίτι και εμείς μοιραζόμαστε τις ιδέες και τα εργαλεία μας. Στο παρελθόν κάναμε συνελεύσεις με όλη την κοινότητα και με τους γονείς, που είχαν αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο αυτές τις διαδικασίες και να μην το κάνουμε. Οκ. Σας ήρθες να πεις κάτι? Όχι, έχω. Εντάξει, οκ. Θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε το θέμα της σεξουαλικότητας των παιδιών και του φίλου. Ας πούμε του βιολογικού τους φίλου, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχει συνηθιστεί σχηματικά εντελώς τώρα τα αγοράκια να παίζουν αυτοκίνητα και φορτηγάκια και δεν ξέρω εγώ τι, και τα κοριτσάκια να δίνουν, να ξεντύνουν κούκλες, να κόβουν μαλλιά, να βάζουν περούκες, να κάνουν. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Είναι ένα θέμα που... Επίσης που μας το έχουμε επεξεργαστεί πολύ και γι' αυτό νομίζω μπορούμε να μιλήσουμε πολύ ώρα. Θα πω εγώ έτσι δύο πράγματα για αρχή. Έχουμε κάνει μια αυτομόρφωση, μια δουλειά έτσι πριν μερικά χρόνια που ξεκινήσαμε και την επεξεργαζόμαστε με τα χρόνια, που λέγεται Φύλο, Σώμα και Σεξουαλικότητα στην παιδική ηλικία. Και κάπως είναι ένα κομμάτι που αγγίζει αυτούς τους τομείς που ανέφερες. Εμείς εδώ στο περιβάλλον μας, αυτό που προσπαθούμε σε σχέση με το σώμα είναι να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα συνένεσης. Για παράδειγμα, πάντα ζητάμε την άδεια των παιδιών για να τα αγγίξουμε. Θέλεις μια αγκαλιά? Μπορώ να σε βοηθήσω να αλλάξεις ρούχα, για παράδειγμα. Πάντα ζητάμε τη συνένεσή τους πριν το κάνουμε αυτό. Και προτείνουμε στα παιδιά να κάνουν το ίδιο και μεταξύ τους. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ καλά, και ειδικά σε αυτές τις πολύ μικρές ηλικίες που τα παιδιά έχουν συνηθίσει ότι οι άλλοι μπορούν να τα αγγίζουν έτσι χωρίς να τα ρωτάνε. Οπότε βλέπεις ότι όταν ένα μικρό παιδί 2 χρονών και 3 μαθαίνει ότι μπορώ να πω και όχι, ότι το χρησιμοποιούν και βοηθάει πάρα πολύ τις μεταξύ τους σχέσεις. Αυτό ως προς το σώμα. Και τώρα σε σχέση με το φύλο, εντάξει, εμείς εδώ δεν έχουμε δουλειές, δραστηριότητες που προορίζονται είτε για αγόρια είτε για κορίτσια, και προσπαθούμε πάντα να ενισχύσουμε, ας πούμε, το κομμάτι το οποίο είναι πιο παραμελημένο σε κάθε φύλο. Για παράδειγμα, προτείνουμε ή έχουμε πιο πολύ το νου μας, ας πούμε, να προτείνουμε στα αγόρια να αναλάβουν πιο δραστηριότητες φροντίδας, καθαριότητας, αντίστοιχα να ενδυναμώσουμε άλλα κομμάτια στα κορίτσια τα οποία είναι πιο υποτιμημένα για το φύλο τους, όπως για παράδειγμα το ότι μπορούν να βαλίσουν φάρι, μπορούν να ασχοληθούν με το ξυλουργείο και συμπληρώστε με φυσικά. Ευχαριστώ.
για παράδειγμα, δεν, στο κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης, όταν ένα κορίτσι φοράει ένα ωραίο ρούχο, δεν θα τους μάθει όμορφη που είσαι, είσαι μια κούκλα και τα μαλάκια σου και όλα αυτά που λέμε στα κορίτσια. Θα πούμε πολύ ωραίο το φόρεμά σου, έχει ωραία χρώματα, σου αρέσει. Αντίστοιχα, σε ένα αγόρι δεν θα το πούμε, τι δυνατός που είσαι, τι λεβέντης είσαι εσύ και δεν ξέρω τι. Αλλά θα πούμε ότι θα κάνεις πολλή δουλειά. Βάλεις ένα κουβά, βοήθησες τους φίλους σου να μεταφέρουν πέτρες. Μπορούσα να πω πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά νομίζω ότι το πιάσαμε. Όλα αυτά κάπως το κάνουμε με μία παραδοχή ότι τα παιδιά ακόμα και σε αυτή την ηλικία των 2 και 3 ετών που έρχονται στο σχολείο ήδη έχουν έρθει σε επαφή με τα έμφυλα στερεότυπα, με τους διαχωρισμούς. Γιατί πολλές φορές τείνουμε να λέμε ότι αυτά δεν είναι ζητήματα τα οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή έχουν να τα διαχειριστούν. Οπότε βλέπουμε ότι φυσικά και τα διαχειρίζονται ήδη όταν έρχονται εδώ. Είναι μάλιστα και σε μία περίοδο συνήθως που υπάρχει αυτή η ρευστότητα ανάμεσα στα φύλλα. Δηλαδή δοκιμάζουν διάφορα πράγματα χωρίς να έχουν κάποια ενοχή, εκτός και αν τους το δημιουργήσουν εμείς ενήλικες. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι εμείς, οι ενήλικες, οι γονείς και η παιδαγωγική ομάδα να αυτοεκπαιδευόμαστε, γιατί ειδικά στα δικά μας τα μυαλά είναι πολύ ριζωμένα τα στερεότυπα και οι έμφυλοι διαχωρισμοί. Οπότε ξεκινάμε από αυτό το κομμάτι, είναι το πιο σημαντικό. Και δευτερευόντως, δεν αφήνουμε αυτά τα ζητήματα να περνάνε απαρατήρητα σε μια σχολική καθημερινότητα που μπορεί να συμβαίνει. Κάνουμε πάυση και προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε. Όπως προσπαθούμε να συζητάμε και με τα παιδιά σε σχέση με αυτά τα ζητήματα όταν προκύπτουν από τα ίδια. Τι είναι το αγόρι, τι είναι το κορίτσι, αυτή η δουλειά είναι κοριτσίστικη, όταν ακούμε τέτοια πράγματα θέλουμε να τα συζητάμε και να δημιουργούμε ρογμές σε αυτό που στο μυαλό τους μπορεί να έχει φυσικοποιηθεί ή να είναι σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, συγκρότησης του έμφυλου αυτού. Και αυτό και σε σχέση με τη σεξουαλικότητα των παιδιών. Για παράδειγμα, δεν παίρνουμε σαν αυτονόητη τη μελλοντική τους ετεροφιλοφιλία, για παράδειγμα. Απλά, όπως λέει και εσάς, στη φυσικοποίηση αυτής της ετεροφιλοφιλίας θα δημιουργήσουμε μια ρογμή, ας πούμε. Μπορώ να παντρευτώ, ας πούμε, ένα αγόρι, μπορώ να παντρευτώ ένα κορίτσι. Και ανοίγουμε τέτοιες κουβέντες με τα παιδιά, δίνοντας πάντα και μια πληροφορία, την οποία μας ζητούν τα παιδιά, μέχρι εκεί που θέλουν, αντέχουν και τους ενδιαφέρει. Πάντως, νομίζω ότι το πιο βασικό σε αυτό το κομμάτι είναι η παρέμβαση στον ενήλικα. Δηλαδή, κάπως να ξαναεκπαιδευτούμε πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Οπότε, είναι μια αυτομόρφωση που την κάνουμε σίγουρα με τους γονείς, αλλά θέλουμε και δημόσιες εκδηλώσεις να γίνονται σε σχέση με αυτό το ζήτημα, γιατί δεν καταπιανόμαστε εύκολα. Είναι ένα ζήτημα ταμπού. Οπότε, ερωτήσεις του τύπου, βλέπεις μια εγκυμονούσα και το πρώτο, ή να κρατάει ένα βρέφος, εν πάση περιπτώσει. Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε οι ενήλικες είναι αγοράκι ή κοριτσάκι. Και αντίστοιχα, όταν βλέπουμε ένα παιδί, ας πούμε, της πρώτης παιδικής ηλικίας, πόσο χρονών είναι. Εμείς οι ενήλικες έχουμε συνηθίσει, έχουμε φυσικοποιήσει την κατάταξη και τη μέτρηση. Έχουμε μεγαλώσει σε αυτό, εντάξει. Οπότε θέλουμε να κατατάξουμε. Περιμένεις αγόρι, κορίτσι. Πόσο χρονών είναι, γιατί έχω τις αντίστοιχες προσδοκίες για αυτή την ηλικία και για το φύλλο μαζί. Οπότε ακόμα και η στάση του σώματος, η φωνή μας, το άγγιγμά μας διαφοροποιείται αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Οπότε χρειάζεται να ξαναεκπαιδευτούμε από την αρχή σε αυτό το ζήτημα. Πράγμα το οποίο φυσικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια την επαγρύπνηση, ας πούμε, και μεταξύ μας συνέχεια. Είναι κάτι που εκπαιδευόμαστε συνέχεια και συνέχεια. Οπότε νομίζουμε ότι η ενήλικη παρέμβαση, δηλαδή η παρέμβαση στους ενήλικες είναι το ζητούμενο από αυτή τη θεματική, από αυτό το φίλτρο. Ο Φερέρ έλεγε για τους παιδαγωγούς ότι η αγαθή προαίρεση δεν είναι αρκετή, καθώς απαιτείται επίσης η γνώση και η εμπειρία. Συμφωνείτε με αυτό? Δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, που θα έρθει εδώ, ξέρω εγώ,
παιδαγωγός, μία παιδαγωγός και θέλει, ξέρω εγώ, να συμμετάσχει. Δεν φτάνει η αγαθή προαίρεση, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχει. Και αν δεν κάνει, ας πούμε, λάθη, πώς θα αποκτήσει αλλιώς την εμπειρία. Και πόσο κομβικά μπορεί να είναι τα λάθη, ας πούμε, αυτά για ένα τέτοιο τύπου, ξέρω εγώ, σχολείο. Γιατί στο δημόσιο σχολείο και να κάνεις κάποια λάθη, έτσι το έχω καταλάβει, ως δάσκαλος ή δάσκαλα, δεν έγινε, ας πούμε, και τίποτα. Εδώ νομίζω ότι είναι πιο ευαίσθητα τα πράγματα σε σχέση με αυτό, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου. Βιωματικά. Εγώ όταν ήρθα στο μικρό δέντρο, δεν είχα εμπειρία, ειδικά με αυτές τις ηλικίες. Οπότε, πλέον, έχοντας περάσει κάποια χρόνια εδώ, θα πω ότι η παιδαγωγική ομάδα που υπήρχε τότε με δέχτηκε σαν ισότιμο μέλος της ομάδας, έστω και αν τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είχαν πολλή εμπειρία πάνω στο παιδαγωγικό. Στα παιδαγωγικά ή τα υπόλοιπα μέλη να ήταν ήδη 2 χρόνια στο μικρό δέντρο. Μπήκα στην παιδαγωγική πράξη και μέσα από τις δυσκολίες και τις αποτυχίες που ίσως να συνέβαιναν, ακριβώς επειδή υπήρχε η παιδαγωγική ομάδα και εκεί στο πεδίο, στην πράξη και στις μεταξύ μας συνελεύσεις, περνούσα μία περίοδο αυτοεκπαίδευσης και συλλογικής εκπαίδευσης πάνω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος και πρακτικά και θεωρητικά. Οπότε δεν θα μπορούσε νομίζω ένα άτομο να το κάνει αυτό μόνο του, χωρίς εμπειρία, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει η παιδαγωγική ομάδα για να σε συντροφεύει, να σε βοηθάει και να σε σκουντάει όταν χρειάζεται επάνω στην παιδαγωγική πράξη, είναι κάτι που μπορεί να γίνει εφικτό. Και επίσης, αυτό που λέμε τώρα, εγώ έχω εμπειρία, δεν είναι κάτι στο οποίο κάποια στιγμή φτάνεις και λέει, εντάξει, εγώ τώρα ξέρω. Έχω εμπειρία, έχω γνώση και λίγο πολύ ξέρω τι να κάνω. Ίσα-ίσα εμείς παρατηρούμε ότι όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, γιατί φτάνουμε σε τέτοια σημεία έτσι ανά καιρούς, συνήθως κάποια από εμάς θα το ανοίξει σαν ένα θέμα μεταξύ, ότι πρέπει λίγο να αποδομήσουμε λίγο αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε και τα έχουμε κατακτήσει, γιατί έτσι χάνει και λίγο το νόημά του αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Για πες το, γιατί το λες πολύ ωραία. Ποιο, δεν καταλάβω τι λες. Εγώ θα έλεγα ότι αντί για τη θετική, ας πούμε, διάθεση, εμείς θα βάζαμε τις λέξεις πάθος και αγωνία. Δηλαδή, όντως η εμπειρία, ας πούμε, και η γνώση, ας πούμε, έτσι, με το γνωστικό, ας πούμε, με τη γνωστική της διάθεση, όχι. Είναι το πάθος και η αγωνία και η όρεξη. Είναι το σημαντικό. Η δέσμευση και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να φέρει το πάθος, ας πούμε, όταν παθιάζουμε με κάτι, τι σημαίνει αυτό. Πόσο δεσμεύομαι, ας πούμε, σε αυτό που κάνω. Νομίζω αυτή είναι κάπως η προϋπόθεση για μας, ας πούμε. Έχει τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσετε, ας πούμε, μέσα στην καθημερινότητα με τα παιδιά κάποια, όπως να το θέσω, όχι μέθοδο, κάτι που μετά να είπατε δεν ήταν σωστό, ξέρω αυτό. Ήταν κάπως εντός εισαγωγικών πολλών κάτι, ας πούμε, κατασταλτικό, ρε παιδί μου, να έγινε κάτι και να έπρεπε να επέμβετε πέρα από το πλαίσιο που έχετε, ξέρω εγώ, εσείς. Αλλά να έπρεπε να γίνει. Και να αναρωτηθήκατε μετά, τελικά έπρεπε να το κάνουμε αυτό ή δεν έπρεπε να το κάνουμε, θα μπορούσαμε να το λύσουμε αλλιώς. Εμένα ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό έχει να κάνει με το γεγονός, ας πούμε, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όταν βλέπουμε ότι κάτι στο σχολείο δεν λειτουργεί στην κοινότητα των παιδιών ή δυσλειτουργεί, τέλος πάντων, στα δικά μας τα μάτια. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον. Ότι κάτι εμείς δεν έχουμε οργανώσει σωστά για να μην συμβαίνει αυτό. Βέβαια, στην καθημερινότητα αυτό είναι δύσκολο να το έχει στο μυαλό σου κάθε ώρα και στην ώρα που συμβαίνει. Οπότε υπήρξε μία περίοδος που η παιδική συνέλευση συνέβαινε το μεσημέρι. Είχε ξεκινήσει να μην θέλει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομάδας των παιδιών να συμμετέχει στην παιδική συνέλευση.
Εμάς αυτό μας είχε αναστατώσει αρκετά, προφανώς. Και η πρώτη σκέψη που κάναμε, όντας πολύ μέσα σε αυτό το κομμάτι, είναι να κάνουμε τη συνέλευση υποχρεωτική, για να έρθουν τα παιδιά. Το δοκιμάσαμε αυτό, είδαμε πόσο ικτρή αποτυχία ήταν, γιατί δεν είχε καθόλου το αποτέλεσμα που θέλαμε να έχει, απλά ερχόμασταν σε μια αντιπαράθεση με τα παιδιά μόνιμοι. Οπότε μετά, όταν κάπως υπήρξε η διάβγεια για να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργούμε, είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την ώρα της συνέλευσης, να δοκιμάσουμε να την κάνουμε το πρωί. Γιατί συνειδητοποιήσαμε, παρατηρώντας τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά δεν ήθελαν να έρχονται, ότι κόβανε τη δραστηριότητά τους για να ξεκινήσουν τη συνέλευση. Οπότε λέμε, ωραία, ας βάλουμε τη συνέλευση να είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε στο σχολείο, να μην χρειαστεί να σταματήσουμε κάτι. Και απλά όλοι και όλες μετά ήθελαν να συμμετέχουν στη συνέλευση, γιατί τους ενδιαφέρει φυσικά αυτό το εργαλείο. Θέλει κάποια άλλη να πει κάτι? Κάπως αν έχουμε, ας πούμε, αναστοχαστεί, αναθεωρήσει, ας πούμε, είναι πιο πολύ το κομμάτι της ενήλικης τάσης παρά μεθοδολογίες. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή ακριβώς πάντοτε ήμασταν μία παιδαγωγική ομάδα μέσα στα χρόνια, το οποίο μπορεί να ήμασταν πέντε, να ήμασταν έξι, να ήμασταν τέσσερις, τέλος πάντων. Οπότε η κάθε μία ερχόταν με τις ταυτότητες, ας πούμε. Και με μια ειλικρίνεια, ας πούμε, το πώς στεκόμαστε στο σχολείο. Οπότε χρειάζεται στην πραγματικότητα να θεωρήσεις τις τάσεις σου. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο από το να πω ότι τελικά αυτή η μεθοδολογία μπορεί να ήταν πιο κατευθυντική, ενώ εμείς θέλουμε παρέμβαση, δεν θέλουμε κατεύθυνση. Δηλαδή, η μεθοδολογία κάπως είναι εύκολο να την κάνεις κριτική και να την αναθεωρήσεις και να πεις τελικά δεν το χρησιμοποιήσω γιατί μου φαίνεται ότι δεν μου ταιριάζει, ας πούμε, ή τώρα σε αυτή την περίοδο μου ταιριάζει. Το μεγάλο το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται να αναθεωρήσεις τις τάσεις σου και κατά πόσο, ας πούμε, κατευθύνεις τα παιδιά μας από τις τάσεις σου. Οπότε σίγουρα αυτό το έχουμε αναθεωρήσει πολλά. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που είναι αρκετά κοινή σε ανθρώπους που ασχολούνται έτσι με παιδιά. Το να ξεκινάς με πιο αυστηρά έτσι, πλαίσια και όσο περνάνε τα χρόνια, αν και εφόσον είσαι σε μια τέτοια διαδικασία αυτοπαρατήρησης, να διαπραγματεύεις αυτή τη στάση σου, να προσπαθείς να την ελαχιστοποιήσεις. Γιατί πολλές φορές μπορεί η παρέμβαση να μην γίνεται καν με το λόγο. Δηλαδή, ακόμα και η ίδια η στάση του σώματος μπορεί να είναι παρεμβατική. Mm-hmm. Μπορεί το ήθος να είναι παρεμβατικό. Μπορεί ακόμα και μια προκατάληψη που μπορεί να, απλά να τη σκεφτείς εκείνη τη στιγμή να είναι παρεμβατική. Mm-hmm. Και άλλα πολλά. Okay. Άρα, μπορεί να αλλάξει, δηλαδή, το παιδαγωγικό πλαίσιο, ας πούμε, το δικό σας μέσα από παρεμβάσεις, ξέρω εγώ, των παιδιών. Δηλαδή, μπορεί τα παιδιά να μην θέλουν κάτι. Να, σαν αυτό που έλεγε, ξέρω εγώ, η Σίλε. Δεν θέλουμε, ρε παιδιά, αυτή την ώρα να κάνουμε συνέλευση. Τελικά ανακαλύψατε ότι για ποιο λόγο δεν θέλουν. Αν, ξέρω εγώ, προτείνουν κάτι άλλο και επιμένουν, μπορεί εσάς να μην σας φαίνεται και πολύ. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Τι πολύ να μην σας φαίνεται. Θα το δοκιμάσετε, θα το κάνετε, ή θα τους πείτε, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, αυτό δεν. Θέλω να πω, οι αποφάσεις που παίρνει η συνέλευση των παιδιών. Φαντάζομαι ότι συζητώνται μετά από εσάς, σωστά. Mm-hmm. Ωραία. Αν κάτι δεν σας κολλάει τόσο πολύ σε αυτά που θέλουν να κάνουν, που αποφασίζουν, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι όμως. Το ξανασυζητάτε μαζί τους, θα το κάνετε, δεν θα το κάνετε, δηλαδή θα τους πείτε, ρε παιδιά, αυτό κάπως θα προσπαθήσετε να τους πείτε ότι αυτό δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Πώς το διαχειρίζεστε? Δεν ξέρω αν τυχαίνει αυτό, βέβαια. Πες το, όχι, το σκέφτηκες κάπως. Νομίζω περισσότερο θα λέγαμε ότι η παιδική συνέλευση έχει πάρει αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω υλικών ελλείψη. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα διαχειριζόμαστε και μια υποτιθέμενη τέτοια συνθήκη. Γιατί θέλουμε να παίρνουμε σοβαρά τις αποφάσεις των παιδιών. Mm-hmm. Οπότε, όταν η συνέλευση των παιδιών, για παράδειγμα, αποφάσισε ότι θέλουν να πάνε ένα ταξίδι στην Ιταλία, αυτή η απόφαση πήγε κανονικά στη συνέλευση των ενηλίκων να συζητηθεί και γύρισε πίσω με τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Mm-hmm. Και μπήκε η συνέλευση στην διαδικασία να
να προτείνει, να αντιπροτείνει κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Να γίνει η εβδομάδα ιταλικής μουσικής και ιταλικών, ας πούμε, πραγμάτων στο σχολείο. Οπότε σίγουρα θέλουμε να πάρουμε σοβαρά τις αποφάσεις των παιδιών, αλλά ειλικρινά, επειδή και εμείς είμαστε μέλη αυτής της συνέλευσης ισότιμα, φυσικά με τη γνώση ότι ο δικός μας ο λόγος και η δική μας η ύπαρξη εκεί είναι από μόνη της, έτσι, πιο αυθεντία, να τους λέμε ειλικρινά και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί κάτι να συμβεί. Και λίγο η απάντηση βρίσκεται και στην ερώτηση η πίστη στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν έχει τύχει να συμβεί κάτι, να πάρθει μια απόφαση η οποία μπορεί να ήταν πολύ ξένη, ας πούμε, στις συνήθειες, στην ηθική, σε όλο αυτό που θέλουμε να προτείνουμε. Δηλαδή ακόμα και όταν οι συζητήσεις μπορεί να πηγαίνουν, ας πούμε, σε πιο δύσκολα μονοπάτια, κάπως προτιμάμε να δείχνουμε πίστη σε αυτή τη διαδρομή της σκέψης, ας πούμε, και να το αφήνουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Παρ' όλα αυτά και με αυτά που είπατε πριν, αν ας πούμε τα παιδιά εμένα μου προτείνουν να παίξω ένα παιχνίδι το οποίο δεν μου αρέσει, με πολύ ειλικρίνεια θα πω, εμένα δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Φοβάμαι, δεν έχω όρεξη να το παίξω, δεν μου αρέσει να παίζω αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή θα εξηγήσω ακριβώς το λόγο γιατί δεν θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι. Και είναι πάρα πολύ εντάξει αυτό στην κοινότητα. Λοιπόν, φτάσαμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις τώρα. Η τελευταία είναι πολύ υποθετική. Μιλάμε, το έχω τερματίσει. Εντελώς. Λοιπόν. Και πολύ και από το άμα σχηματοδοτεί το κράτος. Αυτό δεν είναι τίποτα. Τέλεια. Σε αυτό που θα ακούσει. Θέλω να μου πείτε τι προσδοκάτε από αυτή την προσπάθεια. Τι θα θέλατε. Τελικά θα φέρω μια πιο δύσκολη ερώτηση από την τελευταία. Και στις δύο. Και στις δύο. Και τώρα, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έτσι όπως λειτουργεί τώρα το σχολείο, και τι προσδοκάτε, ας πούμε, να κάνετε. Τι θα θέλατε. Εντάξει, ξεκινήσω. Ένας από τους στόχους, ας το πούμε, του Μουφλού Δέντρου, που δεν νομίζω ότι είχα αλλάξει μέσα στα χρόνια, είναι να εμπνεύσουμε και άλλους ανθρώπους από αυτό που κάνουν, με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε είναι να κάνουν κάτι παρόμοιο, είτε είναι να εφαρμόσουν, ας πούμε, αυτές ή κάποιες από αυτές τις ιδέες ή άλλες ιδέες ενδεχομένως που εμείς δεν έχουμε σκεφτεί, εκεί που βρίσκονται, στα περιβάλλοντα, στο δημόσιο σχολείο, στο ιδιωτικό σχολείο. Και όσο αυτό συμβαίνει, μας δίνει, ας πούμε, μεγάλη χαρά και μετροφοδότηση και έμπνευση να συνεχίσουμε. Δηλαδή αυτό σίγουρα είναι κάτι που νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω, τώρα και κάθε μία μας. Εγώ πάντα φαντασιωνόμουν, ονειρευόμουν ένα σχολείο από φυσική δόμηση, κάπου στη φύση, φτιαγμένο όλο από κομπ και να έχει μέσα αστεροσκοπείο και άλλα τέτοια πράγματα. Αλλά εντάξει, αυτά, οκ. Okay. Είναι λίγο ρεαλιστικά, ναι. Δεν ξέρω. Και σίγουρα θα ήταν ωραίο να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών. Να μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια συνέχεια στα παιδιά που ξεκινάνε εδώ από δύο χρόνια, να μπορούν να συνεχίσουν σε αυτό το περιβάλλον και να είναι ακόμα πιο συμμετοχικά, να μπορούν να είναι ακόμα πιο συμμετοχικά μέσα στο σχολείο τους, δηλαδή να είναι τελείως δικό τους το σχολείο. Πες όλα, πες τα. Νομίζω ότι στην πιο προσγειωμένη βερσιόν θα έλεγα ότι θέλουμε αυτό που βιώνουμε εμείς όντας σε ένα τέτοιο σχολείο να το βιώνουν και οι άνθρωποι που μπορούν να έρθουν σε επαφή με αυτό, είτε συμμετέχοντας είτε ερχόμενοι και ερχόμενες εδώ. Οπότε ουσιαστικά να υπάρχει μια στροφή στο μυαλό ότι αν εγώ επιθυμώ να κάνω κάτι το οποίο δεν υπάρχει είναι η παρένθεση του κοινωνικού κυρίαρχου παραδείγματος, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που εμπνέονται από το ίδιο πράγμα που εμπνέουν και εγώ, είναι εφικτό αυτό το πράγμα να το κάνουμε πράξη. Μπορούμε να το κάνουμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό βήμα, του να ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η δύναμη
μιας ομάδας ανθρώπων να κάνουν τη φαντασία τους και την ουτοπία τους πραγματικό. Οραματικά αυτό που θα θέλαμε είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το μικρό δέντρο να λειτουργεί με τέτοιο και η κοινότητα, η πόλη, η κοινωνία, ο κόσμος. Εσύ, Σάσα. Νομίζω με καλύψαν ακριβώς. Ωραία. Και τώρα φτάνουμε στην εκρηκτική ερώτηση που είναι, μιλάμε, το έχω τερματίσει αυτή τη φορά. Πώς θα φανταζόσασταν το σχολείο σε μια ελευθεριακή κοινωνία? Δικό σου. Συμφωνείτε όλοι. Δικό σου είναι αυτό. Νομίζω δεν θα χρειαζόταν να υπάρχει σχολείο στην κοινωνία. Δεν ξέρω. Θα ζούσαμε μαζί, θα μαθαίναμε μαζί. Χωρίς να χρειάζεται και κάποιο λόγο να διαχωρίζουμε άνθρωποι ηλικιακά. Αυτά. Ναι, τέλος. Να πούμε και βιβλιογραφία πάνω στο ζήτημα. Μπορούμε. Αλλά αυτή η ερώτηση είναι ότι η απάντηση πάντοτε είναι της Σοφίας. Ξέρω γιατί. Οκ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν έτσι πολύ ανατροφοδότηση. Πολύ ωραία. Να είστε καλά.